Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας τρία βιβλία τα οποία θεωρώ αξιόλογα και τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν να θεραπευτούμε και να εξελιχτούμε ψυχικά. Λοιπόν, πέρα από τη διατροφή μας και τα προϊόντα καθημερινής χρήσης, για τα οποία έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές και τα οποία έχουν άμεση σύνδεση με την υγεία μας, πέρα από αυτά έχω να σας συστήσω και τρία βιβλία. Πρώτον, «Μη φοβάσαι να φοβηθείς». Νίκος Κουτρούμπας. Είναι ένα διήγημα το οποίο μέσα από την αφήγηση μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε διάφορα μοτίβα, καθημερινά μοτίβα, τα οποία έχουμε στο ασυνείδητό μας και τα οποία είναι επίσης άμεσα συνδεδεμένα με τις σκέψεις και τα συναισθήματά μας. Όταν φτάσουμε λοιπόν σε αυτήν τη συνειδητοποίηση, μπορούμε πλέον να θεραπευτούμε. Ένα άλλο βιβλίο το οποίο θεωρώ επίσης αξιόλογο είναι το Yonka Life, Yonkική ζωή της Κορίνας Κονταξάκη. Κορίνα Κονταξάκη υπάρχει και στο YouTube και στο Facebook. Σκοπός της και στόχος της είναι να μας βοηθήσει να συντονιστούμε ο καθένας με τη δική του ψυχή. Δεν μας λέει τι είναι λάθος, τι είναι σωστό. Απλά μας βοηθά να συντονιστούμε με τη δική μας ψυχή για να βρούμε το στόχο της δικής μας ψυχής και να εξελιχτούμε ουσιαστικά ψυχικά και ταυτόχρονα να θεραπευτούμε εις βάθος. Μέσα στην οικογένεια που μεγαλώνουμε, στο σχολείο, στη δουλειά, γενικά στο περιβάλλον μας, στην κοινωνία μας, ακούμε διάφορα πράγματα, έχουμε διάφορες σκέψεις, διάφορα συναισθήματα, έχουμε διάφορα θέλω και πολλές φορές χάνουμε το στόχο της ψυχής μας. Οπότε αυτό το βιβλίο είναι επίσης πολύ αξιόλογο. Και ακόμα έναν αξιόλογο βιβλίο είναι «Το πίστεψε σε σένα», το οποίο μόνο από τις πρώτες γραμμές που ξεκινώ να διαβάζω αρχίζω να νιώθω μία ευφορία, μία γαλήνη, μία ηρεμία, χαρά, ευτυχία. Ένα βιβλίο το οποίο μας βοηθά να αντιληφθούμε κάποιες αλήθειες και να αντιληφθούμε επίσης ότι το κάρμα μας έχει να κάνει κατά ένα μεγάλο ποσοστό και στη δράση μας στο τώρα. Πώς μπορούμε δηλαδή εμείς με τις δράσεις μας στο τώρα να κατευθύνουμε τη ζωή μας.